Σε εγρήγορση βρίσκεται η παιδιατρική κοινότητα στην Κύπρο λόγω της έξαρσης παιδικών ιώσεων τα τελευταία 24 ώρα. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η μεγάλη έξαρση σημειώνεται κυρίως σε οξύες γαστρίδες και εντερίτιδες, ενώ οι γονείς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για τα μικρά παιδιά. Έχουμε αρκετά περιστατικά οξείας γαστρίδας αλλά και οξείας εντερίτιδας, δηλαδή εμέτη που κάνει η γαστρίδα και διάρειες που κάνει η γαστρεντερίτιδα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα, δηλαδή καθημερινά τουλάχιστον 4-5 παιδάκια θα έχουν αυτό το πράγμα. Έχει τώρα τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες που είναι αυτό. Πρώτη στο μέτρο προστασίας των παιδιών, όπως εξηγούν, αποτελεί καλή ενυδάτωση και επειδή αυτού του είδους οι ιώσεις μεταδίδονται διαμέσου των σταγονιδίων, δηλαδή μέσω της αναπνοής και των χεριών, συστήνεται το καλό και συστηματικό πλύσιμο. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης συστήνεται σε σχέση με τις συνθήκες διατήρησης του φαγητού, καθώς αυτή την περίοδο λόγω των ψηλών θερμοκρασιών οι τροφές αλλοιώνονται πιο εύκολα με αποτέλεσμα να προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να βάζουμε τα τρόφιμα μας στο ψυγείο. Υπάρχουν και οι μικροβιακές γαστρεντερίτιδες, μία από τις οποίες είναι όντως η γνωστή σαλμονέλα, που μεταδίδεται και από τα αυγά που δεν έχουν ψηθεί καλά ή λαχανικά που δεν έχουν πληθεί καλά. Ενδέχεται, όπως υποδεικνύουν οι ειδικοί, μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, να απελευθερώθηκαν καταπιεσμένες ιώσεις, ώστε η έξαρση που παρατηρείται αυτή την περίοδο να είναι δικαιολογημένη. Η πρόταση του Υπουργείου